Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αγρίψει και πάλι ο καιρός, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με βροχές και καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, σποράδες, βορειοεύει, ανατολική Θεσσαλία, ανέμους μέχρι και τα 6 Μποφόρ. Περισσότερες από 470 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική λόγω προβλημάτων που προκάλεσε η χθεσινή καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη. Από την έντονη βροχόπτωση, που συνοδεύθηκε κατά διαστήματα από χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους, πλημμύρισαν υπόγεια σπίτια και καταστήματα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δημιουργώντας κυκλοφοριακό έμπραγμα και ακινητοποιώντας δεκάδες αυτοκίνητα, με τους οδηγούς να εγκλωβίζονται επί ώρες. Την επερχόμενη ανακοίνωση από το Eurogroup της εξόδου της Ελλάδας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας επιβεβαίωσαν Χρήστος Θεϊκούρας και Κρίστιαν Λίντερ, υπουργοί Οικονομικών Ελλάδας και Γερμανίας αντίστοιχα. Ο κ. Λίντερ επένεσε την πρόοδο της Ελλάδας για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, αναφέροντας ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία της είναι ισχυρά. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με το αίτημα της ΔΕΗ για τη διεξαγωγή πιλωτικής πρότυπης δίκης με το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής του Αρείου Πάγου διεξήχθη την Τρίτη κυκλισμένων των θυρών. Παρέμβαση υπέρ της κατάργησης έκανε ο Δημήτρης Βερβεσός, εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα καταθέσουν τα υπομνήματα με τις θέσεις τους την Παρασκευή, ενώ η απόφαση της Επιτροπής αναμένεται πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα. Επιφυλακτικός αναφορικά με την έκβαση της υπόθεσης, ο πρόεδρος του ΕΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στον 984. Εκτιμώ ότι η απόφαση είναι ήδη ηλυμένη, σημείωσε. Η κοινή λογική σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πάροχος δεν κόπτεται για τους καταναλωτές. Η κολλησιεργία είναι σκόπιμη για την επιφύτηση του πολιτικού Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, πριν από 10 ημέρες, η Βουλή ψήφισε προσφυγές καταναλωτών να εκδικάζονται από ειδικά τμήματα δικαστηρίων. Στις αναφορές του, επίσης, η άρνηση της Προέδρου της Επιτροπής, εφόσον ήταν κλειστή, να συμμετέχει ο ανεξάρτητος βουλευτής Παναγιώτης Κουρουπλής. Την Παρασκευή 17 Ιουνίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Power Pass, που θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσει μάλλον η υποβολή των αιτήσεων για την αποζημίωση για τις χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πυρακάκης. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κειμενόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά στο λογαριασμό κατανάλωσης της κυρίας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας των παιδιών τους που σπουδάζουν. Τροπολογία για πιο ευέλικτο πλαίσιο εκδοσής fast track συντάξεων και συντάξεων εμπιστοσύνης έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο να επιτευχθεί η εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης έως το τέλος Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα δίνεται η δυνατότητα στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ να εκδίδουν συντάξεις με ό,τι στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα σε δημόσια έγγραφα. Οι φακέλοι θα εξετάζονται με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον ασφαλιστικό χρόνο, αλλά και κάθε άλλο για την θεμελίωση του δικαιώματος, όπως οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, η ασφαλιστική ιδιότητα ή η προσωπική κατάσταση του αιτούντος. Το Δίκτυο Συνταξιούχων, από την άλλη, καταγγέλει ότι, όπως προκύπτει από έγγραφο δημόσιο του ΕΦΚΑ, ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί σημαντικές παράμετροι στη διαδικασία, όπως για παράδειγμα τι ισχύει με τις τροποποιητικές αποφάσεις, κυρίως δε με τις περιπτώσεις μη μισθωτών, με οφειλές που ξεπερνούν τις 20.000 και κατά συνέπεια απαιτείται πληρωμή του υπερβάλλοντος ποσού, ώστε να ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος επεξεργασίας και απονομής της σύνταξης. Προβλήματα διαπιστώνονται επίσης στις περιπτώσεις βαραίων και ανθυγιεινών, όσο και στη διαδικασία αναγνώρισης πλασματικών ετών. Τέλος, σε αφημή άμκα και αριθμό ταυτότητας φέρεται ότι βάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή ο προσωπικός αριθμός πολίτη. Θα αποδίδεται σε κάθε πολίτη αμέσως μετά τη γέννησή του ή με την απόκτηση μόνιμου δεσμού με τη χώρα, ενώ θα καταργείται με το θάνατό του. Επιπλέον θα λειτουργεί σαν διαβατήριο για όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του δημοσίου, στα ΓΚΙΣΕ, αλλά και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ηλεκτρονικά από τον προσωπικό υπολογιστή του πολίτη ή ακόμα και από το κινητό του τηλέφωνο. Ελληνοτουρκικά και ακρίβεια στο πλαίσιο των νέων δηλώσεων Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στην ισχυρή αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, αλλά και τις ισχυρές συμμαχίες που έχει διαμορφώσει, και προανήγγειλε νέα μέτρα για το ζήτημα της ακρίβειας και της τιμής της βενζίνης που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
η επικείμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, καθώς και οι αιτήσεις Φιλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στη συμμαχία, βρέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης που είχαν ανώτεροι αξιωματούχοι από την Τουρκία, τη Γαλλία, η Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την Άγκυρα, στην ατζέντα βρέθηκε και το Αιγαίο. Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της γείτονος, τονίζεται ότι υπογραμμίστηκε πως η Άγκυρα δεν θα συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά τα νόμιμα δικαιώματά της σε ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, καθώς και ότι θα συνεχίσει αποφασιστικά τις προσπάθειές της για την εξέβρεση διπλωματικών λύσεων σε περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις. Μιλώντας από την άλλη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της χώρας του και καταλόγησε στην Ελλάδα ότι αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι ή οικειοθελώς έχει αναλάβει το ρόλο του κομπάρσου. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ελλήνων βουλευτών και του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσία Κάρ σημειώθηκε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, όταν κατά την ομιλία του επανέλαβε τις αιτιάσεις της Άγκυρας για τα νησιά και κατηγόρησε την Ελλάδα για υποστήριξη της τρομοκρατίας. Οι Σπύλιους Λιβανός, Ανδρέας Λοβέρδος, Θεοδόρα Τζάκρη, Μανούσας Βολουδάκης, Σπύλιους Λιβανός είπαν: «Δώσαμε μια κατηγορηματική απάντηση στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Είναι απολύτως απαράδεκτο να απειλεί την Ελλάδα ότι σε αυτή την εξωφρενική βάση θα θέσει θέμα κυριαρχίας νησιών». Αν η κρίση με την Τουρκία είναι αναβαθμισμένη και υπαρκτή, το ΚΙΣΕΑ για λόγους ουσιαστικούς αλλά και συμβολικούς ως προς το μήνυμα προς την Τουρκία θα έπρεπε ήδη να έχει συνεδριάσει, είπε σήμερα στον 984 ο εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφαλείας και Συνεργασίας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Η Ελλάδα ορθά με πρωτοβουλία της δεν κλιμακώνει, όμως η θέση της θα πρέπει να είναι καθαρή προς συμμάχους και όσους εκτοξεύουν πολεμικές απειλές. Όπως η απάντηση σε τυχόν ενέργειες επί του πεδίου θα είναι συντριπτικές, ίσεις ή και ανώτερης βαρύτητας, προσθέτει. Τονίζει επίσης και την ανάγκη για επίγουσες πολιτικές και διπλωματικές δράσεις διεθνώς, αλλά και το όριο διασφάλισης της Ελλάδας με συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές ακόμα και εντός του ΝΑΤΟ. Ανοίγει ο δρόμος για την νομιμοποίηση πάνω από 500.000 τακτοποιημένων αυθαιρέτων με μεγάλες αυθαιρασίες κατηγορία 5 που σήμερα έχουν ημερομηνία λήξης στα 30 χρόνια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης και τη δημιουργία ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης σε 42 δήμους σε όλη τη χώρα. Η ίδια σχετική απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Με δεύτερη απόφαση που δημοσιεύθηκε σε αυτή στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ξεκινάει η εκπώνηση μελετών για την αναγνώριση των εκτός σχεδίου κοινόχρηστων οδών σε 69 δήμους σε όλη τη χώρα. Καθημερινό φαινόμενο οι καταγγελίες εργαζομένων στον τουρισμό από μερίδα επιχειρηματιών που δεν τηρούν τις συμβάσεις εργασίας, πετσοκόβουν μισθούς, δεν καταβάλουν υπερορίες και έχουν κακή συμπεριφορά σε βάρος τους, λέει στον 984 ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης. Καθημερινό το φαινόμενο και της αλλαγής εργασίας στην προσπάθειά τους να βρουν καλύτερες συνθήκες. Απίστευτο και ψεύτικο κατά τον ίδιο η νέα μέθοδος εξέβρεσης εργατικών χεριών, όπου επιχειρηματίες φέρονται να δίνουν πόνους σε υπαλλήλους τους αν τους φέρουν κάποιου για να εργαστεί. Δεν τηρούν συμβάσεις, κόβουν ό,τι μπορούν, το ανταλλάσσουν με κουπόνια και δίνουν πόνους για να βρουν εργατικά χέρια, διερωτάται. Ωστόσο, πρόκειται για μια πρακτική, ως φαίνεται, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά το Πάσχα σε μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας και υιοθετήθηκε από μεγάλους ομίλους σε όλη την Ελλάδα. Σε κινητοποίησεις προχωρούν την ίδια ώρα οι διανομής με εργοδότες επιχειρήσεις πλατφόρμες, διεκδικώντας να πληρώνονται τα καύσιμα που καταναλώνουν δεν και με αέρα και με βενζίνη. Η Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης με αυτό το μήνυμα πραγματοποιεί η 24ωρη απεργία σήμερα και μοτοπορία. Σημειώνουν ότι απαιτείται η άμεση, αυστηρή, συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση για την αποζημίωση των καμψίμων και με πραγματική χιλιομέτρηση που πρέπει να είναι μηνιαία. Στις 17 του μήνα τη σκητάλη παίρνουν οι διανομής της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας όπως και της Κρήτης με στάση εργασίας, όπως λέει στον 984 ο πρόεδρος του Επισητισμού Τουρισμού Μιχάλης Ριζικιανάκης.
κατά 25% αυξημένη συγκριτικά με το 2019, θα είναι φέτος η αφίξη των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από τη Γένοβα, όπου βρίσκεται, προκειμένου να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας. Το 2022 θα έχουμε 5.000 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά νησιά και στα λιμάνια μας, είπε, αναφερόμενο σε στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που αφορά σε 300.000 δικαιούχους και θα τρέξει κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022-31 Ιουλίου 2023. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το πρόγραμμα της περίοδου 2021-2022. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 23 Ιουνίου. Ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε: είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική για τις κοινωνικές ομάδες που την έχουν ιδιαίτερα ανάγκη. Στόχος μας είναι οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές και ταυτόχρονα να στηριχθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Στον προσδιορισμό του άριστου χρόνου συγκομιδής της κυρίας καλλιεργούμενης ποικιλίας παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη, της Κορονέκης, στοχεύει η προγραμματική σύμβαση, η οποία υπεγράφει μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ, Εργαστήριο Ελαιοκομείας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας. Το έργο θέτει ως βασικό στόχο την τεκμηρίωση της σχέσης του χρόνου συγκομιδής με την άριστη ποσοτικά και ποιοτικά ελαιοπαραγωγή και τον καθορισμό των ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και ισρών για την περαιτέρω βελτίωση του παραγόμενου ελαιολάδου. 8.083 τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, από τα οποία τα 748 στην Κρήτη, 12 οι θάνατοι ασθενών από τις επιπλοκές της νόσου. Την εισαγωγή της Μάχης της Κρήτης ως ενότητα στην ύλη της ιστορίας της Γάμα Λυκείου ζητάμε κοινοβουλευτική παρέμβαση ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή ακόμα 17 βουλευτών. Επίσης, στην Βουλή θέτει και το θέμα της αύξησης του αριθμού εθελοντών αιμοδοτών. Μεταξύ άλλων, σημειώνει πως υπάρχουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη και μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών, όπως για παράδειγμα αυτή που υλοποιείται στη Σουηδία, όπου αποστέλλεται αυτοματοποιημένο γραπτό μήνυμα στους εθελοντές αιμοδότες όταν η δωρεά τους αξιοποιείται, ευχαριστώντας τους και ενημερώνοντάς τους ότι το αίμα τους μεταγγίστηκε σε συνανθρωπό τους που το είχε ανάγκη. Επισημαίνει επίσης την δυνατότητα να ενισχυθούν με προσωπικό τα κέντρα αίματος, όπως αυτό του Βενιζέλιου που κινδυνεύει από την υποστελέχωση. Εξακολουθούν να παραμένουν υποστελεχωμένα τα αστυνομικά τμήματα Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και Αερολιμένου Ηρακλείου, σημειώνει σε κοινοβουλευτική παρέμβασή του ο Σωκράτης Βαρδάκης. 11 φυτείες με 525 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν χθες από την αστυνομία στο Μηλοπόταμο. Συνελήφθησαν και δύο Έλληνες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Συνελήφθη ελοδαπός στο Ηράκλειο, που φέρεται να εμπλέκεται σε αρκετές περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας κλοπών σπιτιών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε κλέψει 250 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα συνολικής χρηματικής αξίας 779 ευρώ. Τέλος, νεκρή βρέθηκε 22χρονη αθλήτρια από την Κρήτη το απόγευμα της Τρίτης στους χώρους του Τεφακομωτινής στην Πανεπιστημίου. Πολυτέτεια του θανάτου της αναζητούν ή θα αναζητηθούν κατά την διενέργεια της εξέτασης. Το κύμα μαζικών πωλήσεων που καταγράφεται στην αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης θα απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας. 5,6 εκατομμύρια πολίτες σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας το 2021, με επιδείνωση στον Ιταλικό Νότο, καταγράφει η Ιταλική Στατιστική Υπηρεσία. Η κυβέρνηση της Ρωσίας θεωρεί ότι ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην Συριακή επικράτεια θα είναι ασύνετη, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση, δήλωσε ο ειδικός επιτετραμένος της Μόσχας για τη Συρία, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ.
Ο Ουκρανικός στρατός υφίσταται οδυνηρές απώλειες στις μάχες με τους Ρώσους εισβολής, τόσο στο Ζεβεροντονέσκ όσο και στο Χάρκοβο, παραδέχθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Την άποψη ότι κάποια στιγμή ο Ζελένσκι θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία, εξέφρασε ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ρουμανία και Μολδαβία. Διπλωματικές πηγές είπαν ότι αύριο ενδεχόμενο ο Γάλλος πρόεδρος να μεταβεί στο Κίεβο με τον Γερμανό καγκελάριο, όπως επίσης και τον Ιταλό πρωθυπουργό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει τη Βρετανία στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν το Λονδίνο δεν απαντήσει σε μία από τις νομικές διαδικασίες που έχουν κινήσει οι Βρυξέλλες εντός δύο μηνών, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Κατά 64% αυξήθηκαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ολλανδία την τελευταία εβδομάδα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στις 5 και 6 Ιουλίου θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες του Champions League. Τη Μακάμπι Χάιφα που το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο πρώτος αγώνας στο Ισραήλ θα γίνει 19 με 20 Ιουλίου, ο επαναληπτικός 26 και 27 του ίδιου μήνα. Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές αργότερα. 984. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.